Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια διήμερη περιοδία στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα ξεκινήσαμε στο Υπουργείο τις διυπουργικές συσκέψεις για αυτόν τον σκοπό. Και ήρθαμε εδώ για να συνεργαστούμε με τους συναρμόδιους φορείς, με τον κύριο Περιφερειάρχη, με την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολό της, με τις ένοπλες δυνάμεις, με τα σώματα ασφαλείας και βέβαια με τους δασικούς μας και τους εθελοντές οι οποίοι μας πλαισιώνουν, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο και πέρυσι και φέτος τεράστια φαινόμενα που δημιουργούν επίσης τεράστιες καταστροφές. Φαίνεται πως η κλιματική κρίση μας έχει προσπεράσει. Είναι ανάγκη λοιπόν και εμείς να επιταχύνουμε για να προλάβουμε να ετοιμαστούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα, αυτές τις καταστροφές. Στόχος μας φέτος είναι να ενισχύσουμε το πυροσβεστικό σώμα ακόμα περισσότερο και με ένα αέρα μέσα και με προσωπικό. Προσλαμβάνουμε ήδη 650 δασοκομάντο και 50 πτυχιούχους και επιπλέον προσωπικό αλλά και εναέρια μέσα με τα οποία θα προσπαθήσουμε να είμαστε νωρίτερα στη φωτιά, κοντύτερα στη φωτιά στην έναρξή της, έτσι ώστε να τη προλάβουμε σε πρώτο χρόνο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί με τον κύριο Υπουργό στο πλαίσιο συναντήσεων που κάνουμε στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Κρήτης αλλά και με τους υπόλοιπους φορείς με θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενό μας και κυρίως βέβαια την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, η οποία μας απασχολεί από τώρα, όπως βλέπετε από πολύ νωρίς, τόσο η ενδυνάμωση και η ετοιμότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών μας, αλλά και η συνεργασία που έχουμε και θα έχουμε μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και να μπορέσει να είναι ασφαλής ο πολίτης και οι επισκέπτες του νησιού κατά το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς όπως βλέπετε τόσο οι καιρικές συνθήκες αλλά και τόσο τα φαινόμενα των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια είναι καταστροφικά, οπότε εμείς είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο. Ήδη τα τελευταία χρόνια τα εργαλεία που έχουμε έχουν αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο από αυτά που είχαμε. Η δυναμική μας έχει αυξηθεί και σε ένα αέρια μέσα και σε μονάδα η οποία έχει ιδρυθεί και ενισχύεται και με προσωπικό ακόμα περισσότερο. Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα φέτος για την αντιπυρική περίοδο και έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες με τους φορείς, τις επαφές, ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα το επιθυμητό όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο την οποία έρχεται. Μια εξαίρετη συνεργασία με τον κύριο Υπουργό και τους υπαρχηγούς για την αντιπυρική προστασία που ξεκινούμε από το Φεβρουάριο, γιατί πρέπει να ενώνουμε δυνάμεις για να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε μια εξαίρετη χρονιά το 2023, πρέπει να πάμε όμως και την φετινή χρονιά και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσουμε όλους τους Δήμους της Κρήτης, τις εθελοντικές οργανώσεις, όλους τους ανθρώπους για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Εμείς από την πλευρά τη δική μας υποστηρίζουμε, ενισχύουμε με τον εξοπλισμό που χρειάζονται οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, με ό,τι χρειαστεί και είναι στις δυνατότητές μας, όπως επίσης και διεκδίκηση από το Κεντρικό Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, γιατί εκεί πήγε το πρόγραμμα Αιγής, άρα θα δώσουν εξοπλισμό στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και να έχουμε την καλύτερη δυνατότητα να έρθουν όλα τα μηχανήματα που χρειάζονται εδώ.